Τι γίνεται για την Ελίζαπεθ, πρέπει να απολογηθείς. Για την Ελευθερία πρέπει να απολογηθείς. Τι θα γίνει? Είμαι σε μια ζωή που πρέπει να απολογούμε συνέχεια. Εύχομαι να μην γίνει τίποτα στην Ελλάδα, κανένα σεισμό και με βροχή, και να φταίω εγώ και να πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, κάποιοι προσπαθούν να με βγάλουν ότι εγώ είμαι το κακό παιδί, ότι εγώ φταίω. Δεν είναι δικό μου το μαγαζί, ούτε εγώ έχω κανένα πρόβλημα με την Ελευθερία. Την αγαπάω την Ελευθερία, θέλω να είμαστε μαζί. Η συνεργασία μα ήταν άψογη, σα το επιβεβαιώνω. Τώρα, αν οι επιχειρηματίε δεν θέλανε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Ήταν λάθο αυτό που είχε παράπονο, γιατί ήμουν ο μόνο που φώναξα σε όλους εδώ πέρα και είπα ότι θέλω πάρα πολύ να η Ελευθερία να είναι στο μαγαζί. Δεν θέλω να φύγει, είπα. Ποτέ. Ακουγόταν ότι η Ελευθερία θα πάει στο Just, δεν θα τη δούμε τελικά με τον Γιώργο στο Just. Δεν θα πάει. Δεν φταίω εγώ. Μην τα άρχισε σε μένα πάλι. Μην το πήρα το κοκλόνο τηλέφωνο και πάμε του πάρετε. Δηλαδή, έλεγε, θα τρελαθούμε στο τέλος. Εσένα θα σε δούμε να κάνει κανένα guest. Just για μένα είναι παιδιά, ήταν στην καριέρα μου ένα ακόμα λιθαράκι. Πήγα τελικό πέρυσι με την Φελίσια. Ναι, θέλω πολύ να πάω. Ένα guest όμως με τη Φελίσια δεν θα το κάνετε. Ναι. Είπα εγώ στον Νίκο, μην πάρει την Ελευθερία, Γιώργο. Πάρε μένα με τη Φελίσια ξανά, ξέρεις. Πλάκα κάνω, Τι θα γίνει με αυτή την εκπομπή στο Open? Πάει, πρέπει να μου πει. Εδώ δεν προλαβαίνουμε να. Δεν βλέπει τι γίνεται εδώ πέρα. Α, πάει. Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνουμε. Το καλοκαίρι πάλι. Τώρα δεν θα σε δούμε κάτι. Τώρα πώς, αφού τρέχουμε σαν τρελός με τα live. Πώς είδες τον James που μπήκε ο Survive? Κορυφαίος. Ο Αλέξης Παπάς. Ο Αλέξης, είπαμε, είναι αδελφός, δεν αλλάζει αυτό. Άσχετο. Είναι λίγο περίεργο να στηρίζω Άλεξ και James, αλλά σαν πρόεδρος μπορώ να το κάνω. Γεια! Πάω. Στείλτε φυλάκια στο τριαντάφυλλο. Πάει είναι το θέμα. Πώς πάει να πάρει τηλέφωνο που έλεγε να πει: βγάλτε από το τέτοιο, από το παιχνίδι αυτούς, μη βάλετε αυτούς. Αστειεύομαι κι εγώ τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο, πρόσεχε με το χιούμορ, γιατί είπαμε το χιούμορ πρέπει να συντονίζεται κιόλας με το χιούμορ του άλλου, έτσι, για να το παίρνει και αυτό στην πλάκα. Με το δικό μου συντονίζεται λίγο μερικές φορές, να ξέρεις. Γιατί εγώ τώρα ο χιούμορ το είπε, αλλά εγώ θα την κάνω την πρότασή μου. Θα μου άρεσε, ρε παιδί μου, να του δω τώρα μαζί με την Ελευθερία Ελευθερίου, με αυτά που έχουν γίνει ένα τζιγκέστ στο Just. Να παρατραγουδήσουμε. Όμως μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Επειδή είναι εκρηκτικός ο Τριαντάφυλλος, εννοείται, και στις δηλώσεις του, και είναι και πάρα πολύ αυθόρμητος, νομίζω, σαν άνθρωπος. Ενδεχομένως, όταν έκανε τις δηλώσεις για την Ελευθερία Ελευθερίου και την αποχώρηση, είχε παρεξηγηθεί. Γι' αυτό κιόλας το έχει πάρει λίγο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι ακριβώς τόσο αυθόρμητος, μετανιώνει πολλές φορές για το πώς τα λέει τα πράγματα και γι' αυτό έβγαλε αυτό το παραπονάκι. Ο αυθόρμητισμός είναι πολλές φορές και ένα μεγάλο του σύν, απλά πολλές φορές μπορεί να γυρίσει και εναντίον σου. Αλλά είναι κάτι που έχει εκτιμηθεί από τον κόσμο, αυθόρμητισμός άνθρωπος, γιατί όλοι, ξέρεις, το βάζουν στον τάκο. Δηλαδή λένε, φταίς εσύ που έφυγε η Ελευθερία Ελευθερίου, εσύ την έδιωξες. Όμως ο άνθρωπος εξηγεί ότι δεν είναι δικό μου θέμα. Μα και η Ελευθερία, παιδιά. Είπε κανείς ότι φταίει ο Ντάφ που δεν θα πάει η Ελευθερία στο Just. Όχι, αλλά ουσιαστικά πάνε να το βγάλουν κακό παιδί. Ότι επειδή μιλάει και είναι αυθόρμητος, ότι είναι αυτός και ο υπεύθυνος για πολλά πράγματα που γίνονται. Και ο άνθρωπος λέει, αισθάνομαι κάπως. Η οποία Ελευθερία, βέβαια, δεν είπε ποτέ ότι ο Τριαντάφυλλος είναι κακό παιδί, ούτε ότι δεν είναι φίλος της. Εγώ ήμουν μαζί της και στο event του Σκαμνάκη λίγες μέρες αφού είχε γίνει όλο αυτό. Δεν λέει κάτι για τον Τριαντάφυλλο. Στην πραγματικότητα, απλά την πείραξε που δεν την υπερασπίστηκε περισσότερο στον επιχειρηματία σε σχέση με την αποχώρηση από το μαγαζί. Αυτό. Πιστεύω ότι θα τα βρουν πολύ γρήγορα. Δεν θα του πάρει πολλά χρόνια σαν Παπανότα Γραμμέλη. Νομίζω ότι θα τα βρουν κάτι, κάτι βασικό. Γιατί δεν έχουμε χειμώνα στην Ελλάδα Τριαντάφυλλε? Εσύ φταίς. Επίσης, γιατί μεγάλο τρύπα του όζοντος. Και πάλι. Να απαντήσει, Τριαντάφυλλε. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και σε αγαπάμε μαζί με τον αυθορμητισμό σου. Πήγαινε όπου ήταν να πα και πολλά φιλάκια από εμά.